μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», στον αντίποδα της πολιτικής του Πράσινου New Deal, που γίνεται με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Χωρίς καθυστέρηση, δίνουμε το λόγο στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος. Καλημέρα σας. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε πως αν πιστέψει κανείς τις διακηρύξεις των κυβερνήσεων και των άλλων κομμάτων, θα κατέληγε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ποτέ στο παρελθόν η προστασία του περιβάλλοντος δεν είχε τόσους πολλούς φίλους. Το πράσινο έγινε το αγαπημένο χρώμα όλων των αστικών κομμάτων. Η ανάγκη της μεγάλης κρατικής παρέμβασης στην οικονομία είναι επίσης ένας νέος κοινός τόπος όλων των αστικών αφηγήσεων, τόσο των φιλελεύθερων όσο και των σοσιαλδημοκρατικών. Οι υποσχέσεις τους για έναν πιο φιλικό στο περιβάλλον, πιο δίκαιο καπιταλισμό, που θα φέρει το περιβόητο πράσινο New Deal, προβάλλονται απατηλά, με επιμονή από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα, που είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, αυτές οι διακηρύξεις θα επαναληφθούν ακόμα πιο έντονα. Εξάλλου, πρόσφατα συζητήθηκε στη Βουλή η πρόταση για την υιοθέτηση και εφαρμογή του ελληνικού κλιματικού νόμου, με βάση βέβαια τις γνωστές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις. Έγκαιρα και πρόσφατα, με τις θέσεις για το 21ο συνέδριο του ΚΚΕ, έχουμε αναδείξει τον πραγματικό χαρακτήρα του περιβόητου πράσινου New Deal, δηλαδή της πολιτικής που ειδικά μετά την εκλογή Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί την κυρίαρχη ατζέντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου διεθνώς και που αποτελεί τον άξονα που διατρέχει τόσο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και την πολιτική όλων των αστικών κομμάτων στη χώρα μας. Η προωθούμενη πολιτική της λεγόμενης Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας προσπαθεί να διαχειριστεί το ίδιο πρόβλημα με αυτό που επιχείρησε να αντιμετωπίσει η πρόταση New Deal σχεδόν ένα αιώνα πριν, το πρόβλημα δηλαδή της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Σε πολλούς κλάδους της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας λιμνάζουν κεφάλαια που δεν μπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα, οδηγώντας σε διαδοχικές διεθνείς καπιταλιστικές κρίσεις, όπως του 2008, του 2020. Αφού για να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, να διαμορφωθεί πεδίο για κερδοφόρες καπιταλιστικές επενδύσεις, πρέπει να απαξιωθεί, να καταστραφεί ένα τμήμα του υπάρχοντος κεφαλαίου. Αυτό το στόχο υπηρετεί σήμερα η απόσυρση, για παράδειγμα, λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, παραδοσιακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αεροπλάνων, οχημάτων που κινούνται με τα παραδοσιακά καύσιμα, όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο. Φυσικά, τα μέτρα λαμβάνονται στο όνομα της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής. Οι υφιστάμενες υποδομές παραγωγής, οι υποδομές μεταφοράς της ενέργειας, μετακίνησης, δακτυλοδεικτούνται ως μη φιλικές προς το περιβάλλον και εμφανίζονται νέες επενδύσεις σε πράσινες υποδομές ως λύσεις φιλικές για το περιβάλλον, δημιουργώντας καινούργιες αγορές $3 εκατομμυρίων παγκοσμίως. Ο κύριος στόχος, λοιπόν, της πολιτικής αυτής δεν είναι στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό, παράλληλα με τη μεγάλη κρατική στήριξη των νέων πράσινων επενδύσεων, προωθούνται μέτρα αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης, επέκταση των ευέλικτων
εργασιακών σχέσεων, διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Η αύξηση των κερδών απαιτεί μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων. Δεν είναι σύμπτωση ότι η προώθηση αυτής της πολιτικής συμβαδίζει με τις αντεργατικές αλλαγές που προωθούνται για τον εργάσιμο χρόνο και το μισθό, αλλά και με την κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, ως το εργαλείο βέβαια πειθάρχησης του λαού στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Σε όλο τον κόσμο, οι εργαζόμενοι ανησυχούν, και φυσικά ανησυχούν δίκαια, για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική γενικότερη υποβάθμιση που βιώνουν. Και αυτή την ανησυχία αξιοποιούν οι κυβερνήσεις, οι διάφοροι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του κεφαλαίου για να στοιχήσουν τους εργαζόμενους ως ενεργούς υποστηρικτές των σχεδίων τους. Όμως, οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί δεν μπορούν να συσκοτήσουν πως στην πραγματικότητα η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης θα έχει πολλαπλό αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ο πραγματικός στόχος της πράσινης μετάβασης υπονομεύει την ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα και στο περιβάλλον. Τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την περιβαλλοντική καταστροφή που φέρνει η πράσινη ανάπτυξη του καπιταλιστικού κέρδους είναι ατελείωτα. Δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura σε ολόκληρη τη χώρα καταστρέφονται για να κατασκευαστούν γιγαντιαία αιωλικά πάρκα με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα, σε πλημμυρικά φαινόμενα σε παρακείμενες περιοχές, στην βιοποικιλότητα που καταστρέφεται φυσικά από τα χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων και άλλα. Ολόκληρη χώρα, κάθε μεγάλο βουνό, έχει γίνει πεδίο τοποθέτησης δεκάδων ή εκατοντάδων ανεμογεννητριών με αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους, τις τοπικές οικονομίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Η πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο εργοτάξιο εγκατάστασης εισαγόμενων ανεμογεννητριών υλοποιείται με την ίδια ζέση από όλα τα κόμματα. Τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία, πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, αγνώντας επιδεικτικά και καθ' ολοκληρία τις διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων που επιστρατεύοντας την κρατική καταστολή για να εξαναγκάσουν τις τοπικές κοινωνίες να αποδεχτούν φυσικά την καταστροφή του τόπου τους. Σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Νότια Λακωνία και την Κρήτη, από την Εύβοια μέχρι τα βουνά της Ηπείρου, η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πετύχει την ομοιομορφία πολλών βουνών, αφού είναι πλέον γεμάτα ορεινούς δρόμους, ανεμογεννήτριες και κατεστραμμένα φυσικά οικοσυστήματα. Τώρα έχουν μπει στο στόχαστρο των επενδυτών ακόμα και πραγματικά μνημεία της φύσης, όπως τα βουνά των Αγράφων και της Σπίνδου. Οι πρόσφατες επιδοκιμασίες του Αμερικάνου πρέσβη κ. Πάιατ για το θαλάσσιο αιωλικό πάρκο στη Βραχονησίδα Άγιος Γεώργιος, που αποτελεί και πολιτισμική καταστροφή λόγω σουνίου και οπτικής αλλίωσης, αλλά και περιβαλλοντική καταστροφή, δεν σχετίζεται μόνο με την Αμερικάνικων συμφερόντων εταιρεία που το εγκατέστησε. Σχετίζεται ακόμα περισσότερο με την προώθηση της πολιτικής Biden για την δίθεν πράσινη ανάπτυξη μέσα και από τέτοιου είδους ενεργειακά έργα, ανοίγοντας την όρεξη φυσικά και για τους τόπους μαρτυρίου τώρα, της Γιάρου για παράδειγμα, της Μακρονήσου, που είναι τα επόμενα θύματα των αιωλικών κορακιών επενδυτών. Και ενώ πρακτικά η ύπαιθρος ολόκληρης της χώρας μετατρέπεται σε πεδίο εγκατάστασης γερμανικών και προσφάτως αμερικάνικων ανεμογεννητριών, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, αλλά και από κοντά οι γεννηματά, ο Βελόπουλος, Βαρουφάκης, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα δηλαδή, έχουν το απίθμενο θράσος να κάνουν λόγο για προστασία του περιβάλλοντος.
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μια συνεχή πλειοδοσία για το ποιος θα εγκαταστήσει περισσότερες ανεμογεννήτριες, ενώ την ίδια στιγμή οι τοπικοί βουλευτές τους, όπως οι γνήσιοι πολιτικοί απατεώνες, παριστάνουν ότι αντιδρούν, ενώ άλλα ψηφίζουν στη Βουλή. Το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης, που επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα άλλα κόμματα, είναι πως η πράσινη ανάπτυξη στοχεύει στο να μειωθούν τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου. Τους προκαλούμε για μια ακόμη φορά να μας απαντήσουν. Πώς, αν ο στόχος είναι αυτός, έχει αναδειχθεί το εισαγόμενο φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο για ηλεκτροπαραγωγή, όταν αυτή οδηγεί σε σπατάλη πάνω από το 50% της περιεχόμενης αυτοενέργειας. Γιατί δεν ιεραρχήθηκαν στη χώρα μας τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό πρόβλημα πάρα πολύ φθηνότερα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Το αστικό αφήγημα ισχυρίζεται ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξοικονομούν πόρους. Ξεχνούν φυσικά να μας αναφέρουν πως η πραγματική ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το 1/4 της εγκατεστημένης. Ότι χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες για να πιαστούν οι μεγαλεπίβολοι στόχοι των αστικών κομμάτων. Επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δικτύων. Η υποκριτική επίκληση στο περιβάλλον και στην προστασία του είναι πρόδειλη. Γίνεται όμως ακόμα πιο φανερή αν σκεφτεί κανείς βασικές πλευρές της αστικής πολιτικής. Όλοι αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν οι τεράστιες επενδύσεις στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά είναι η μεγάλη ένοχοι για πλήθος περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Είναι ένοχοι διότι επιμένουν στην προώθηση της καύσης απορριμμάτων και του RDF, οδηγώντας σε δηλητηριασμό της ατμόσφαιρας που εισπνέουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας. Διότι παραδίδουν κάθε παραλία, κάθε δάσος υψηλής αισθητικής αξίας στις ορέξεις διαφόρων κατασκευαστικών, τουριστικών ομίλων. Το εγκληματικό παράδειγμα του ελληνικού, όπου Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ χέρι-χέρι με τον επενδυτικό όμιλο της Λάμδα μετατρέπουν ένας από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους στην Αττική σε μια τουριστική πόλη των καζίνο και του διεθνούς jet set, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη των ίδιων των αναγκών των κατοίκων της Αττικής. Δείχνει πόσο πράσινη και οικολογική μπορεί να είναι η συνείδηση του κεφαλαίου και των πολιτικών υπηρετών του. Λόγω της ανυπαρξίας ουσιαστικών ελέγχων και ρυθμίσεων της βιομηχανικής ρύπανσης, η ασίδωτη δράση του κεφαλαίου καταστρέφει τον ασωπό, τον Εύωσμο, στη Θεσσαλονίκη, το Πέραμα, το Θριάσιο πεδίο. Αποκαλύπτουν πως καπιταλιστική ιδιοκτησία στη βιομηχανία και στην υγεία του λαού και όλων φυσικά των εργαζομένων είναι αντιφατικές έννοιες. Η τεράστια ευκολία με την οποία οι ίδιοι πράσινοι υπουργοί και πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσαν τη μισή Χαλκιδική στον Αμερικάνικο εξορυκτικό όμιλο, καταστρέφοντας ένα πανέμορφο δάσος και με βαρύ πλήγμα για την τοπική κοινωνία και οικονομία, αποκαλύπτουν πως δεν έχουν κανενός είδους πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Η εμπορευματοποίηση των δασών και η αξιοποίησή τους ως πεδία κερδοφόρων επενδύσεων είναι η βαθύτερη αιτία που βρίσκεται και πίσω από τις καταστρεπτικές δασικές πυρκαγιές. Γενικότερα, πίσω από την καταστροφή δασών και δασικών οικοσυστημάτων. Η δασοπροστασία και η ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων γίνεται μόνο στο βαθμό
που κρίνεται συμφέρον από το κεφάλαιο, οδηγώντας εκτός των άλλων στη συστηματική υποχρηματοδότησή τους. Παράλληλα, το πράσινο μέλλον που επιφυλάσσει η πολιτική της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας βασίζεται πάνω σε νέες συνεχείς θυσίες που θα κληθούν να πληρώσουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα πάλι. Πρώτα-πρώτα, η πράσινη κοινωνική συμφωνία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδείνωση και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη φθηνότερη εργατική δύναμη, ως απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλιστούν τεράστια κέρδη της ολιγαρχίας του πλούτου ή κερδοφορία των πράσινων επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η πράσινη ενέργεια δεν οδηγεί, έστω τουλάχιστον, σε φθηνό ρεύμα, όπως ανακυκλώνεται από διάφορα συστημικά μέσα ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια να εντυπωθεί αυτό το ψέμα στα μυαλά των ανθρώπων. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ήδη οι πράσινες επενδύσεις έχουν πολλαπλασιάσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους εργαζόμενους και την τελευταία 15ετία η ενεργειακή φτώχεια έχει πολλαπλασιαστεί. Οι νέες ρήτρες ρήπων και η περιβόητη τιμή τόνου του διοξιδίου του άνθρακα που αυξάνεται όσο χρειάζεται για να κλείσουν άμεσα οι χρυσοπληρωμένες πάλι από τον λαό επενδύσεις της ΔΕΗ σε λιγνητικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φέρνουν μόνο νέες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, τις λαϊκές οικογένειες. Οι απαραίτητες πρώτες ύλες για τις δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες και τα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών της πράσινης ανάπτυξης απαιτούν νέες, τεράστιες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που θα καταστρέψουν παραπέρα βουνά, δάση, ολόκληρες χώρες, εμπλέκοντάς τες και στο πολύ επικίνδυνο παιγνίδι των σπάνιων γεών. Πίσω από τα πράσινα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα συγκαλύπτεται επίσης το τεράστιο κόστο τους, το γεγονός ότι ουσιαστικά η ηλεκτροκίνηση μετατρέπει το αυτοκίνητο σε απρόσιτη πολυτέλεια για εκατομμύρια λαϊκούς ανθρώπους, ενώ παράλληλα οδηγεί σε άλλου είδους καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού η αλυσίδα κατασκευής και απόρριψης των απαραίτητων για την ηλεκτροκίνηση μπαταριών είναι από τις πλέον ρυπογόνες. Η αλήθεια είναι ότι η πράσινη κοινωνική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Biden πολλαπλασιάζει την ενεργειακή φτώχεια, αυξάνει δραστικά την επιβάρυνση του λαού, υποχρεώνει τα εργατικά λαϊκά στρώματα να χρυσοπληρώνουν την απαξίωση κεφαλαίου που χρειάζεται η καπιταλιστική μηχανή της ανάκαμψης των κερδών των λίγων. Η πράσινη κοινωνική συμφωνία καταδικάζει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία, στην Πτολεμαΐδα, στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη, στην Πελοπόννησο. Η πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στα βασικά τη σημεία κοινός τόπος όλων των άλλων κομμάτων. Φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη σημασία να δούμε λίγο περισσότερο τις θέσεις και τις απόψεις των άλλων κομμάτων. Τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά καταρχάς από το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν στην κυβέρνηση. Πρωτοστάτησε σε σωρία νομοθετικών παρεμβάσεων που θυσιάζουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το ελληνικό, την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, τις αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση προς όφελος των ομίλων, τις αλλαγές στη χωροταξία. Σε κάθε κρίσιμο θέμα προχώρησε σε τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να διευκολύνεται η καταστρεπτική δράση του κεφαλαίου πάνω στο περιβάλλον. Γι' αυτό και χτες ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας δεν είπε κουβέντα στην παρουσίαση της πρότασης του κόμματός του για όλα αυτά
παρότι επιδόθηκε σε γενικόλογες κορώνες περί πράσινης επανάστασης. Μούφα λοιπόν η πράσινη επανάσταση του κυρίου Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της πολιτικής της πράσινης ενέργειας. Τα εγκλήματα στα Άγραφα, στην Πίνδο, στο Αιγαίο, στην Πελοπόννησο και αλλού έχουν τη δική τους φραγίδα. Σήμερα προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δυσκολεύεται όμως, γιατί στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται βασιλικότερη του βασιλέως. Προωθεί την απολιγνητοποίηση πιο γρήγορα και από το χρονοδιάγραμμα που απαιτεί η Κομισιόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να προβάλλει ως εναλλακτική, πιο φιλολαϊκή λύση την πράσινη μετάβαση με ενεργειακή δημοκρατία. Ποια είναι η διαφορά με το κυβερνητικό σχέδιο? Ότι ένα μέρος της κοινοτικής και κρατικής χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων δεν θα δοθεί άμεσα στους μεγάλους ομίλους, αλλά και σε κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες. Κάποια έργα, δηλαδή, θα ανατεθούν σε ενεργειακές κοινότητες για να υλοποιηθούν όμως τελικά πάλι από μεγάλες εταιρείες, τις περισσότερες φορές και με σχετικό τραπεζικό δανεισμό. Αυτή η διαφοροποίηση όμως, στην αρχική κατανομή των κονδυλίων, δεν μπορεί ούτε καν να αμβλύνει τις νέες αρνητικές συνέπειες που θα υπάρξουν για τον ελληνικό λαό. Όπως το ακριβό ρεύμα, η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας δεν μπορεί να αμβλύνει την αύξηση της ανεργίας, την επιβολή ελαστικών εργασιακών σχέσεων και τόσα άλλα. Το ΚΙΝΑΛ επίσης υιοθετεί καθ' ολοκληρίαν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου για την πράσινη ανάπτυξη και τις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050, καθώς και την απεξάρτηση από το λιγνίτι. Από κοντά και το ΜέΡΑ25, που επιπλέον είναι ίσως ο πιο πράσινος, πιο καθαρός εκπρόσωπος της πολιτικής του Αμερικάνου Biden, της πολιτικής, της αμερικάνικης πολιτικής του κύριου Biden και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, κατά τα άλλα. Η περιβαλλοντική ευαισθησία εξαντλείται μέχρι εκεί που δίνει όθηση στην βαρβαρότητα αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται για να διαμορφωθούν νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, για να καταστραφούν με ελεγχόμενο τρόπο υφιστάμενες υποδομές, φορτώνοντας όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις, οι νέοι και οι νέες, οι φτωχοί αγρότες, οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της υπαίθρου που εξωθούνται βία σε αλλαγή του τρόπου ζωής τους, καλούνται να θυσιάσουν το ένα μετά το άλλο τα δικαιώματά τους, το χρόνο τους, την υγεία τους, τα σπίτια τους ακόμα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους, προκειμένου να θησαυρίσουν μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στις χώρες που εξάγουν. Φίλες και φίλοι, όταν απομακρυνθούμε λίγο από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το περιβάλλον αντιμετωπίζεται είτε σαν χαβούζα, σαν η εύκολη λύση για να απορρίψουμε ρήπους και απόβλητα, είτε σαν εμπόρευμα, όταν το κεφάλαιο μπορεί να αξιοποιήσει το περιβάλλον σαν πηγή πρώτων υλών ή σαν υπόβαθρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουριστικών ομίλων. Η πρόσφατη πρόταση της Ιαπωνίας να ρίψει εκατομμύρια τόνους ραδιενεργών αποβλήτων στη θάλασσα είναι αποκαλυπτική της ληστρικής λογικής που έχει το κεφάλαιο ακόμα και σε κοινωνίες που με καπιταλιστικούς βέβαια όρους πλασάρονται σαν προοδευτικές. Δείχνει γιατί το σύστημα αυτό, ο καπιταλισμός, καταστρέφει νομοτελειακά τόσο το περιβάλλον όσο και τους ίδιους τους ανθρώπους για να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Η σιδερένη νόμη του καπιταλισμού είναι αμήλικτη. Είναι λοιπόν και
ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται συνειδητά ή όχι, συγκάλυψη της πραγματικότητας, η προσπάθεια να εμφανιστεί ένας πρασινίζων καπιταλισμός ότι είναι δήθεν υπέρ των λαϊκών αναγκών. Η καπιταλιστική ανάπτυξη διαταράσσει συνεχώς κάθε ισορροπία, οδηγώντας σε αρνητικές, καταστρεπτικές επιδράσεις τη φύση και τα βουνά. Ήταν, είναι και θα είναι καταστρεπτική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Μας ρωτάνε συχνά ποια ακριβώς είναι η δική σας πρόταση, για το ποιο σύστημα, ποια κοινωνία θα υπηρετεί πραγματικά τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τι λέτε εσείς? Τους απαντάμε καθαρά. Η λύση βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, από αυτή που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Ακριβώς γιατί η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ανάπτυξη με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, που υπηρετεί βέβαια το πράσινο New Deal και σε Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η πραγματική διέξοδος είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της κοινωνικοποιημένης παραγωγής για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας και του περιβάλλοντος. Ο σοσιαλισμός είναι το σύστημα που θα μπορεί να κινητοποιεί το σύνολο των μέσων παραγωγής, της γης συμπεριλαμβανομένης, με κριτήριο τη διασφάλιση των συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Η γη σταματά να είναι εμπόρευμα και αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και η εργατική τάξη, η κοινωνία, διαμέσου της εργατικής λαϊκής συμμετοχής και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, αποφασίζει για την κοινωνικά βέλτιστη αξιοποίησή της. Με γνώμονα το σύνολο των εργατικών λαϊκών αναγκών, δηλαδή τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων, των εργαζομένων, την εξάλληψη της ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας, την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος. Τα εργοστάσια θα παράγουν όχι για το κέρδος κάποιου καπιταλιστή ιδιοκτήτη εκμεταλλευτεί της δουλειάς των εργαζομένων, αλλά για την ικανοποίηση των αναγκών όλης της κοινωνίας. Αυτή ακριβώς η σχέση είναι που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική δραστηριότητα, από κάθε εν γέννη κοινωνική δραστηριότητα. Οι παραγωγικές μονάδες δεν έχουν συμφέρον να επιβαρύνουν το περιβάλλον για το καπιταλιστικό κέρδος, δεν έχουν να κερδίσουν άλλωστε τίποτα από αυτό, το αντίθετο. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας στη γη επιτρέπει την χωροθέτηση των δραστηριοτήτων με κριτήριο την ευημερία του λαού, αφού η κερδοσκοπία στη γη εξαφανίζεται μαζί με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας πάνω σε αυτή. Η επιστημονική έρευνα και γενικότερα η επιστήμη θα αξιοποιείται για να ελαχιστοποιήσει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, για να πολλαπλασιάσει την ευημερία του λαού από κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Ο καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής ιδιοκτησίας μαζί με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό επιτρέπει άλλωστε και τον συνυπολογισμό των αλληλεπιδράσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που σήμερα είτε είναι αδύνατο να γίνει αυτό, είτε γίνεται χωρίς αποτέλεσμα όπου επιχειρείται λόγω της αναρχίας της καπιταλιστικής παραγωγής. Η ρήπανση στο οικόπεδο του διπλανού είναι χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής λογικής. Είναι η άλλη όψη του κατακερματισμού του κεφαλαίου σε επιμέρους αντιτιθέμενα μεταξύ τους κεφάλαια, τελικά δηλαδή είναι η άλλη όψη της ίδιας της αναρχίας της παραγωγής. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Η συνολική επίπτωση από όλες τις δραστηριότητες συνυπολογίζεται και οι δραστηριότητες που γίνονται επιλέγονται με κριτήριο τις συνολικές επιπτώσεις. Η επιστημονική ορθολογική διερεύνηση
και αποτύπωση των επιπτώσεων και των εναλλακτικών σενάριων που μπορεί να υπάρχουν, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση αυτή τη διαφορετικά, ριζικά διαφορετική σχέση. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα αποκτήσουν έτσι για πρώτη φορά καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, αλλάζοντας ποιοτικά από τη σημερινή κατάσταση που εν πολλοίς συνιστούν απολογητική των σχεδιαζόμενων καπιταλιστικών επενδύσεων. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός ουσιαστικά μετατρέπει τη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον σε συστατικό στοιχείο της ίδιας της διαδικασίας απόφασης των επενδύσεων και της ανάπτυξης της παραγωγικής ικανότητας της κοινωνίας. Οι επενδύσεις αποφασίζονται με κριτήριο το ανθρώπινο εργατικό λαϊκό κέρδος και το κέρδος για το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς η κοινωνική ιδιοκτησία και το ξερίζωμα του καπιταλιστικού κέρδους ως κριτηρίου ανάπτυξης μπορεί να μετατρέψει το περιβάλλον από χαβούζα, δηλαδή από περιοχή ληστρικής απόλυψης πρώτων υλών, σε αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας και της ισόρροπης σχέσης του ανθρώπου με αυτό, τελικά δηλαδή σε αναγκαιότητα και σε απτή πραγματικότητα. Για να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα, τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην αντιπεριβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και δίνουμε καθημερινά μάχες σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού, για την προστασία του δασικού πλούτου, για τον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, για την αναβάθμιση των υποδομών πολιτικής προστασίας, για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, για περισσότερα αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα, για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας του εργαζόμενου λαού, για περισσότερα δάση με προστασία των πλούσιων οικοσυστημάτων τους, για κάθε πτυχή τελικά του σύνθετου αυτού προβλήματος της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, οι εκλεγμένοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες στη Βουλή, την Ευρωβουλή, τα περιφερειακά δημοτικά συμβούλια, οι εκλεγμένοι μας στα εργατικά σωματεία, στα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, σε επαγγελματικούς εμπορικούς συλλόγους, στους συλλόγους των αγροτών, σε φοιτητικούς συλλόγους και μαθητικές κοινότητες, σε συλλόγους γυναικών, σε συλλόγους πολιτιστικά στέκια, σε συνοικίες, σε γειτονιές, σε πόλεις και χωριά, θα πρωτοστατήσουμε σε αυτό τον αγώνα. Θα μπούμε μπροστά παντού, ακόμα πιο αποφασιστικά από εδώ και πέρα. Μαζί με όλους και όλες, όσους και όσες έχουμε συμπορευτεί και τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα σε κρίσιμες, μεγάλες μάχες, αλλά και με όσους και όσες μας έχουν προσεγγίσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, αναζητώντας, διψώντας πραγματικά για μια άλλη πραγματική εναλλακτική σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μακριά από ψεύτικες υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια των άλλων κομμάτων που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε καταστροφικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς και στο κρίσιμο ζήτημα του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Ακολουθούν 10 λεπτές παρεμβάσεις. Για την πρώτη παρέμβαση, καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Αντώνη Ραλάτο, δασοπόνο, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να μας μιλήσει για την ολοκληρωμένη προστασία των δασών. Δεν είπα δασολόγο. Λίγες μέρες μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κορινθία, στα Μέγαρα, που έκαψε συνολικά πάνω από 71.000 στρέμματα δασών και γεωργικών εκτάσεων,
συνεχίζεται το γνωστό παιχνίδι των αλληλοκατηγοριών μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ, που συγκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες αυτού του διαρκούς εγκλήματος. Τι κι αν ξέρουν ότι με το 0,04 του προϋπολογισμού είναι απόλυτα προστάτευτα τα δασικά οικοσυστήματα, που μάλιστα αποτελούν το 65% του ελληνικού εδάφους. Τι κι αν γνωρίζουν καλά τις κάθε φορά επενδυτικές επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων στη γη, στα δάση, αφού αυτές εξυπηρετούν και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι η αιτία είναι η κλιματική αλλαγή και αντιμετωπίζεται με αγορά πρόσθετων αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι φταίει η κυβέρνηση, γιατί δεν αγόρασε έγκαιρα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, ούτε ενίσχυσε την πρόληψη. Υπερασπίζεται βέβαια την κυβερνητική πολιτική του, προσθέτοντας και ολίγη ανάγκη διαχείρισης των δασών, λες και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα δάση διαχειρίζονταν, γέμισαν από δασεργάτες, υλοτόμους, έγιναν χιλιόμετρα δασικών δρόμων, αυξήθηκε η δασική παραγωγή, οργανώθηκε ένας σύγχρονος αντιπυρικός σχεδιασμός με κύριο βάρος στην πρόληψη. Στο ίδιο πνεύμα η κριτική όλων των αστικών κομμάτων, του ΚΙΝΑΛ, του ΜέΡΑ25, της Ελληνικής Λύσης. Εστιάζεται κυρίως στην αργοπορία της κυβέρνησης και τη μη λήψη μέτρων λόγω κλιματικής αλλαγής. Οι κλιματικές μεταβολές, το νέο φάρμακο διαπάσαν νόσων, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα. Έχει αντικαταστήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το στρατηγό άνεμο που σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες εκδηλώνονταν και έριχναν σε αυτούς την ευθύνη για τις καταστροφές. Κι ας είναι γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, από τον Αρίσταρχο το Σάμιο και αργότερα από τον Γαλιλαίο, ότι η γη κινείται. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται, παραφράζοντας τη γνωστή ταινία, για τα μάτια της μόνο. Για τα μάτια της αστικής τάξης διαγωνίζονται ως πολύφερνοι γαμπροί διαχειριστές της αστικής εξουσίας. Είναι η μια συνέχεια της άλλης. Είναι και οι δυο συνεταίροι και συνυπεύθυνοι μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Υλοποιούν και στηρίζουν τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες, την μετά το 2020 δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στη συνδυασμένη και αποτελεσματικότερη ένταξη των δασών στις μονοπωλιακές ανάγκες, στο όνομα μάλιστα της αγροτικής ανάπτυξης, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της κυκλικής και βιώσιμης οικονομίας. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εξειδικεύουν και εφαρμόζουν τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, τα δάση, ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Προωθούν και εμπλουτίζουν το νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον, ακολουθώντας τις οδηγίες του μεγάλου κεφάλαιου, του ΣΕΒ, των τραπεζών, υποτάσσοντας ακόμα περισσότερο το περιβάλλον στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Υλοποιούν την ίδια καταστροφική δασική πολιτική, εξασφαλίζοντας ένα νομικό πλαίσιο που εντείνει την εμπορευματοποίηση της δασικής γης, που διευρύνει τις επενδύσεις μέσα στα δάση, τις οποίες μάλιστα επιδοτούν, μετατρέποντας τα δάση σε δάση ανεμογεννητριών. Διατηρούν την ιδιοκτησιακή βαβυλωνία στα δάση, οδηγώντας σε αποχαρακτηρισμούς, σε αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Διευρύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις των δασών και τις επιτρεπές παρεμβάσεις, απαξιώνουν την υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία που έχει την ευθύνη της προστασίας και της διαχείρισής τους. Υλοποιούν τους δασικούς χάρτες που αποτελούν κυρίαρχη κερδοφόρα επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων, των τραπεζών, για να διαμορφωθεί καθαρό τοπίο που θα επιταχύνει τα εκμεταλλευτικά του σχέδια. Ισχυρίζονται προκλητικά ότι οι πυρκαγιές είναι πιο καταστροφικές λόγω κλιματικών μεταβολών, όμως δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικά πρόσθετο μέτρο, αποδεικνύοντας ότι ο ισχυρισμός τους αυτός αποτελεί πράγματι το πρόσχημα για την καταστροφική δασική πολιτική τους. Διατηρούν το διαχωρισμό της διαχείρισης και προστασίας των δασών από την αντιπυρική τους προστασία, την αποτυχημένη διάσπαση της πρόληψης από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, έναν ανεπαρκή παλαιωμένο εξοπλισμό, ενώ το κόστος αντιμετώπισης ανεβαίνει γιατί δίνουν βάρος στην καταστολή. Είναι αντίθετη με την ολοκληρωμένη και ενιαία διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και στο πλαίσιο της με μια σύγχρονη αντιπυρική προστασία που θα έχει το κύριο βάρος στην πρόληψη και την διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Επιδιώκουν την αντιστροφή της πραγματικότητας. Μετατρέπουν το αποτέλεσμα σε αιτία.
για να μην αποκαλυφθεί ότι οι εκατόμβοι των νεκρών, οι δασικές πυρκαγιές, οι καταστροφές από τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τα μπαζωμένα ρέματα, τα αυθαίρετα, είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Η αιτία αυτών των καταστροφών είναι ο καπιταλισμός που σαπίζει και παρασύρει ανθρώπινες ζωές, όπως άλλωστε και κάθε μέρα στο βωμό της εκμετάλλευσης και της κερδοφορίας του κεφαλαίου της εμπορευματοποίησης της γης. Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να είναι ένα από τα βασικά προβλήματα των δασών, που δεν διαχειρίζονται ολοκληρωμένα και σε επιστημονική βάση, αλλά υπόκεινται στους νόμους της αγοράς. Αν και δεν αποτελούν πάντα το κύριο εργαλείο υλοποίησης των επενδύσεων που μπορούν πλέον να γίνονται στα δάση και σε προστατευόμενες περιοχές, συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν. Μειώνουν το κόστος εγκατάστασης των ΑΠΕ, κάνουν πιο ανεκτή από το λαό την εγκατάστασή τους, δίνουν τη δυνατότητα διεκδίκησης της κυριότητας μιας έκτασης, διευκολύνουν τη μαζική και φτηνή απομάκρυση μεγάλων ποσοτήτων ξύλου για θρηματισμό, καυσόξυλα αλλά και βιομηχανική ξυλία. Το ΚΚΕ εκτιμά ότι η δασική κρατική κυρίως γης αποτελεί διαχρονικά πεδίο επέκτασης των νομικών δραστηριοτήτων των μονοπωλιακών ομίλων στο φυσικό χώρο. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι οι αλλαγές που έγιναν στο χαρακτήρα, στη χρήση της, ακόμη και μετά από εμπρισμούς, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το βαθμό, τον τρόπο και τη μορφή διείσδυσης των μονοπωλιακών ομίλων. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται διαχρονικά σε όλη την Ελλάδα, οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τα καμένα δάση, η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι κατεστραμμένες περιουσίες φανερώνουν σε όλο τους το μεγαλείο τα επιτεύγματα μιας κοινωνίας που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εμπορευματοποίηση των πάντων και της δασικής γης σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Έμπρακτο αποτέλεσμά της, η ανεξέλεκτη συμβίωση δασών με τη βιομηχανία, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις βίλες, τις κατοικίες, με κίνδυνο πυρκαγιών, άλλων ατυχημάτων και καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, που μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών από κάθε κίνδυνο, με κριτήριο τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για την κατάργηση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, των δασών. Εκμετάλλευση που θα σταματήσει με την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας ως αποτέλεσμα της επαναστατικής σύγκρουσης της εργατικής τάξης των λαϊκών δυνάμεων με την τάξη των καπιταλιστών και την κατάργηση της καταπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη. Αυτή η προοπτική κρίνεται και από τους σημερινούς αγώνες για όλες τις λαϊκές ανάγκες. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να οργανώσει την πάλη του, να αντεπιτεθεί συνολικά απέναντι στην αστική πολιτική, απέναντι στις πράσινες και μπλε μπίζνες των ομίλων που τσακίζουν τη ζωή του και καταστρέφουν το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τη συντρόφισσα Εύη Γεωργιάδου, χημικό-μηχανικό, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής, για να μας μιλήσει για τη βιομηχανική ρύπανση και τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Οι πολιτικοί που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα σχετικά με τη βιομηχανική ρύπανση και την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του υποκριτικού ενδιαφέροντός τους για το περιβάλλον. Αποκαλύπτει επίσης τους πραγματικούς στόχους της πολιτικής τους που κρύβονται με το μανδύα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση? Τα γνωστά περιστατικά ρύπανσης του Ασοπού, η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Μεταμόρφωση, το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2 στο Σαρονικό, η ρύπανση σε Δυτική Θεσσαλονίκη, Δυτική Αττική, Πέραμα, είναι μόνο μερικά παραδείγματα που αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι εργαζόμενοι και συνολικά ο πληθυσμός της χώρας εκτίθεται διαχρονικά σε πολλαπλούς επικίνδυνους ρύπους, είτε μέσω της αέριας ρύπανσης, μέσω της ρύπανσης υδάτων και εδαφών και μέσω του περάσματος επικίνδυνων ουσιών στην τροφική αλυσίδα. Η ρύπανση προκαλείται από διάφορες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και από την κανονική λειτουργία τους, από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, από ατυχήματα, προκαλείται από δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων και άλλες. Σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό έχει μεγάλη σημασία να το τονίσουμε,
Η έκθεση σε επικίνδυνους χημικούς παράγοντες από τη ρύπανση συνδυάζεται και με την ταυτόχρονη έκθεση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους, επιδρώντας τελικά αθρηστικά αρνητικά στην υγεία τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ξέρουμε ότι η έκθεση σε αυτούς τους επικίνδυνους παράγοντες μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου, ενδοκρινικές διαταραχές, διαταραχές στο αναπαραγωγικό, το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, καρδιαγγειακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα, νόσο Αλτσχάιμερ και πολλές άλλες νόσους, με ιδιαίτερη σοβαρή επίδραση σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η έκθεση σε επικίνδυνους χημικούς παράγοντες συμβάλλει, όπως δείχνουν ήδη κάποια στοιχεία, μεταξύ άλλων και στην αυξημένη επικινδυνότητα για σοβαρή νόσηση από COVID-19. Πρόκειται δηλαδή για μια αόρατη βόμβα που οδηγεί σε χιλιάδες θανάτους, χιλιάδες σοβαρές νόσους, η αιτία των οποίων βέβαια κρύβεται πίσω από το χαρακτηρισμό κοινή νόσος, γιατί ποτέ δεν έχει καταγραφεί ουσιαστικά στην χώρα μας ούτε η επαγγελματική νοσηρότητα και θνησιμότητα, ούτε η νοσηρότητα και θνησιμότητα από έκθεση στη ρύπανση. Την ίδια στιγμή, ως απόρρια της ίδιας πολιτικής, παραμονεύει ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης σε περιοχές της χώρας μας με εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, έφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών. Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όταν γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις λειτουργούν σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένες περιοχές και όταν υπάρχει ο κίνδυνος ενός ατυχήματος ντόμινο μεταξύ γειτονικών εγκαταστάσεων. Όταν γνωρίζουμε από τη διεθνή πείρα ότι φυσικά φαινόμενα όπως ο σεισμός, η πλημμύρα, οι θυελλώδεις άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν τέτοια ατυχήματα. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αυτά τα ατυχήματα χαρακτηρίζονται με τον όρο NATEC, από την απόδοση στα αγγλικά του όρου τεχνολογικά ατυχήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Τέτοιο ήταν, για παράδειγμα, η έκρηξη σε δηληστήριο της Τουρκίας μετά το σεισμό του 1999. Ας σκεφτούμε, λοιπόν, τι θα μπορούσε να συμβεί μετά από ένα μεγάλο σεισμό, μετά από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, μετά από μια πλημμύρα σε περιοχή της χώρας μας που λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις, και να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη παγκόσμια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25 επικαλούνται την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και νομοθεσία που τάχα προστατεύει. Η μόνη στην πραγματικότητα έγνοια τους για το περιβάλλον περιορίζεται στην προώθηση των πράσινων επενδύσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Η αστική πολιτική για τη λεγόμενη προστασία του περιβάλλοντος καθορίζεται με κριτήριο την εξασφάλιση κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό εκφράζεται και με τον ψευδεπίγραφο κρατικό έλεγχο της ρυπογόνας και επικίνδυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκφράζεται όμως και με τις σκόπιμες ελλείψεις στους υπάρχοντες κανονισμούς, ελλείψεις που συμβάλλουν στη μη αποτελεσματική εφαρμογή τους. Ας δούμε ορισμένες ενδεικτικές πλευρές. Την ώρα που επικαλούνται την πράσινη ανάπτυξη, προωθούν την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων και την καύση υλικών όπως το RDF, το CLO κτλ. Την ώρα που δαιμονοποιούν το λιγνίτη, βαφτίζουν πράσινη τάχα την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, που είναι υδρογονάνθρακας και οδηγεί επίσης έκκληση ρήπων και ενέχει και κινδύνους για ατύχημα μεγάλης έκτασης, οδηγεί επίσης και σε σπατάλη ενέργειας. Οι ευθύνες τους είναι εγκληματικές όλων των κυβερνήσεων των αστικών μέχρι σήμερα, γιατί διατήρησαν και ενίσχυσαν ένα πλαίσιο που υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος. Σήμερα αποτελεί μαγική εικόνα στην πραγματικότητα η αποτύπωση της κατάστασης και ως προς τη ρύπανση και ως προς την έκθεση του πληθυσμού σε σχετικούς κινδύνους. Η τοξικότητα των ρήπων σε αέρα, γη, νερό, θάλασσα, τροφική αλυσίδα δεν μετράται και δεν εκτιμάται συστηματικά. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, που την ευθύνη λειτουργίας του έχει το ΙΠΕΝ, στην Αττική λειτουργούσαν μόνο 14 σταθμοί μέτρησης κάποιων ρήπων, σύμφωνα με στοιχεία του 19. Από αυτούς τους σταθμούς, μόνο 6 μετρούσαν αιωρούμενα σωματίδια PM2,5 και μόνο 4 βενζόλιο. Δεν υπάρχουν δεδομένα από συστηματικές μετρήσεις καρκινογόνων ουσιών, όπως πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες, διοξίνες, φουράνια. Δεν πραγματοποιούνται και δεν υπάρχουν συστηματικά δεδομένα για ελέγχους για επικίνδυνες ουσίες όπως τα τοξικά βαρέα μέταλλα σε εδάφη, νερά. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι πολλές φορές κάποια από τα δεδομένα που δίνονται στη δημοσιότητα, στην πραγματικότητα είναι δεδομένα που οι ίδιες επιχειρήσεις ανακοινώνουν. Δεδομένα δηλαδή τα οποία προκύπτουν από δειγματοληψίες και μετρήσεις και αναλύσεις που έχουν κάνει ιδιωτικά εργαστήρια που πληρώνονται από την εταιρεία.
Για όσους κανονισμούς υπάρχουν, όλες οι κυβερνήσεις, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, έως σήμερα έχουν φροντίσει με την πολιτική τους να είναι κανονισμοί στα χαρτιά. Ο κρατικός έλεγχος για την εφαρμογή των όποιων κανονισμών, για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, για την πρόληψη της ρύπανσης, είναι ψευδεπίγραφος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στα τμήματα επιθεώρησης περιβάλλοντος των σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, το 2019 πανελλαδικά υπηρετούσαν συνολικά μόνο 17 επιθεωρητές περιβάλλοντος για να καλύψουν τις ανάγκες επιθεώρησης. Οι αντίστοιχες βέβαια υπηρεσίες ελέγχου και της κάθε περιφέρειας είναι επίσης υποστελεχωμένες. Μια πολύ σημαντική πλευρά είναι ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση της επίπτωσης στην υγεία των εργαζομένων του πληθυσμού από τη μακροχρόνια έκθεσή τους σε επικίνδυνους ρήπους, πολλαπλούς επικίνδυνους ρήπους. Ελάχιστες είναι οι επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, με πλήθος αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις τους. Και έτσι, αφού δεν υπάρχει τεκμηρίωση με ολοκληρωμένες μελέτες, το πρόβλημα εξαφανίζεται δια μαγείας. Όσο για την πολιτική προστασία, αναφέρθηκαν ήδη. Τι να πρωτοπούμε, τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, τις ελλείψεις αντιπλημμυρικά έργα, τις ελλείψεις για προσωπικό και μέσα στην πυροσβεστική, στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, την πολιτική χρήσεων γης που οπλίζει τον χέρι των εμπριστών, αλλά επιτρέπει και την άναρχη συμβίωση βιομηχανίας κατοικίας, την απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης του πληθυσμού και την απουσία υποδομών, όπως για παράδειγμα οδών μαζικής διαφυγής, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής. Σε αυτή την κατάσταση προστίθενται και τα κενά στην υπάρχουσα νομοθεσία. Παράδειγμα είναι η απουσία θεσμοθετημένων αποδεκτών κριτήριων χρήσεων γης για τις αποστάσεις ασφαλείας. Παράδειγμα είναι ότι δεν υπάρχουν αποδεκτές θεσμοθετημένες μεθοδολογίες που επιβάλλουν ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή, παίρνοντας υπόψη όμως την αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων και παραγόντων, να δούμε δηλαδή συνολικά τους κινδύνους και τις συνέπειες. Δεν υπάρχουν κανονισμοί που να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στην πηγή, μέτρων ενεγενούς ασφάλειας όπως λέμε, και για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης και για τη ρύπανση και για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Οι κανονισμοί που υπάρχουν διέπονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, όπως της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, που συνεχίζει τελικά να ρυπαίνει χωρίς να πληρώνει, αφού τελικά την πληρώνει ο λαός. Η νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, για παράδειγμα, επιτρέπει στην πράξη αυτός που θα καθορίσει το αν είναι ή όχι επικίνδυνα κάποια απόβλητα, το πώς θα διαχειριστούν, να είναι τελικά η ίδια η εταιρεία που τα παράγει. Και δεν είναι έτσι εύκολο να φανταστούμε, παίρνοντας υπόψη αυτό το γεγονός και σε συνδυασμό με το ότι δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι και δεν υπάρχουν στη χώρα μας χώροι κατάλληλοι για επικίνδυνα απόβλητα, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Άλλο παράδειγμα, τελευταίο, ότι στην ίδια την υπουργική απόφαση που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αναφέρεται στους στόχους μείωσης της έκθεσης σε ορούμενα σωματίδια PM2,5 ή για το όζον, ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται όμως υπερβολικό κόστος. Όλα αυτά που αναφέραμε δεικτικά δεν είναι τυχαία κενά και διαχειριστικά λάθη, δεν είναι ζητήματα που, για παράδειγμα, μια νέα κυβέρνηση, μια νέα περιφερειακή αρχή θα τα λύσει. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να μπει στο στόχαστρο πραγματικός ταξικός αντίπαλος, το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά αυτές τις συνέπειες. Μόνο στο σοσιαλισμό μπορεί να διασφαλιστεί η ουσιαστική πρόληψη και από τη βιομηχανική ρύπανση και από τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, γιατί σε αυτό το σύστημα ο καθορισμός των χρήσεων γης, οι αποστάσεις ασφαλείας, οι προδιαγραφές ασφάλους λειτουργίας, η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών θα καθορίζονται με κριτήριο τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Φυσικά, δεν περιμένουμε παθητικά να ανοίξει αυτή η ελπιδοφόρα διέξοδος. Παλεύουμε καθημερινά, αποφασιστικά, για να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και για τη βιομηχανική ρύπανση και για τα ατυχήματα, με ουσιαστικό όμως έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από το κράτος. Παλεύουμε να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες εκτίμησης, ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε κάθε περιοχή, παίρνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων, να υπάρχει επαρκές μόνιμο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επαρκής εκπαίδευση όλων των φορέων και κυρίως ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους και επίσης κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη της έρευνας για όλα αυτά.
Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους κατοίκους επιβαρημένων περιοχών να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να βγούμε αγωνιστικά και αποφασιστικά στο προσκήνιο, να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τελικά σε ένα περιβάλλον και να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Μπάμπης Γιώγα, υγειονολόγο μηχανικό, υπεύθυνο του τμήματος περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής, να μας μιλήσει για τη διαχείριση απορριμμάτων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις που βιώνουμε την τελευταία περίοδο στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων σημαδεύεται, και είναι θετικό αυτό, από το ανέβασμα των κινητοποιήσεων και άλλων αντιδράσεων ενάντια σε μια σειρά αποφάσεις για την υλοποίηση βαθιά αντιλαϊκών σχεδιασμών των κυβερνήσεων των αστικών κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας. Σχεδιασμών των οποίων όχι μόνο οι γενικές κατευθύνσεις αλλά και οι εξειδικευμένοι στόχοι τους συμμορφώνονται κατά γράμμα με αυτούς των αντίστοιχων φιλομονοπωλιακών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατευθυντήρια την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα του 2008. Ειδικότερα, η τελευταία περίοδος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και η πρώτη της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζονται από μια κοινή προσπάθεια για τον αντιλαϊκό εξυγχρονισμό, σε εισαγωγικά το τελευταίο, της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των αποβλήτων. Τα παραπάνω βρήκαν τελικά την έκφρασή τους στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το λεγόμενο ΕΣΔΑ, της Νέας Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2020. Εγχείρημα καθόλου δύσκολο αν πάρουμε υπόψη την κληρονομιά που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προώθησε την κατασκευή μέσω συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα των μονάδων επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων για το 50% των παραγόμενων απορριμμάτων με βασικό προϊόν το καρκινογόνο κατά την καύση του στις τσιμεντοβιομηχανίες RDF, ανοίγοντας το δρόμο για την καύση των αποβλήτων γενικότερα. Διευκόλυνε παραπέρα τη διείσδυση των ιδιωτών και στη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Υποκλήθηκε στην ασυλία του κεφαλαίου να ρυπαίνει με την ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων του, στερεών και υγρών, αποφεύγοντας κάθε συγκεκριμένη αναφορά στο δικό του εθνικό σχέδιο. Εγκαινίασε νέα χαράτσια σε βάθος των λαϊκών οικοκυριών με την περιβαλλοντική εισφορά, το πληρώνω όσο πετάω, το χαράτσι της πλαστικού σακούλας, τη δρακόντια πολιτική τιμολόγησης της εισφοράς των Δήμων στον οικείο φορέα διαχείρισης αποβλήτων. Ως αντιπολίτευση, και είναι χαρακτηριστικό, με οριμαγδό ερωτήσεων του στη Βουλή καμαρώνει για την πρωτότητα των φοροπηκτικών αυτών οικονομικών εργαλείων, όπως τα ονομάζει, και εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για καθυστέρηση στην εφαρμογή τους. Και το πέτυχε, τους ακολούθησε. Τα παραπάνω πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ αντανακλούν και στην Αττική, με επιστέγασμα το αντιλοϊκό ΠΕΣΔΑ, το περιφερειακό σχέδιο δηλαδή του 2016, και εμβληματική επιλογή του, τη διαιώνιση της καρκινογόνας εστίας όλων των αποβλήτων της Αττικής στον παρακείμενο Χιτά, την Χωματερή τελικά, και γενικότερα στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση εκεί της περιοχής, καθώς και στην ολοκλήρωση του Χιτά γραμματικού σε επαφή με το παρακείμενο ρέμα, μαζί και με την απόπειρα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του. Στα κατορθώματα αυτά, δηλαδή στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες, ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2020. Δίνεται χώρος τώρα για επενδύσεις και στους μονοπωλιακούς ομίλους των εργοστασίων καύσης, όχι μόνο πια του RDF για τις τσιμεντοβιομηχανίες.
Επιταχύνεται η δημιουργία των μονάδων επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων που θα τροφοδοτούν τώρα με καρκινογόνο καύσιμο και τα εργοστάσια αυτά. Ενισχύεται επομένως ο προσηματικός χαρακτήρας των ανέφικτων στόχων που τίθενται και με το νέο Εθνικό Σχέδιο για την ανακύκλωση υλικών με διαλογή στην πηγή, την οποία έχουν κάτω από μία ταφόπλακα. Και έχουν τους λόγους τους γι' αυτό. Με βάση το νέο Εθνικό Σχέδιο, η συνολική πίτα των 3,7 δις για τις προβλεπόμενες υποδομές και για τα συναφή της έργα και υπηρεσίες, το τεράστιο κομμάτι θα πάει, όπως ακριβώς και επί ΣΥΡΙΖΑ, στους μονοπωλιακούς ομίλους του κλάδου. Είναι πόροι που τους στερούνται άλλα έργα και υπηρεσίες που έχουν άμεση ανάγκη εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Στα 7,5 δισεκατομμύρια τουλάχιστον θα φτάσουν οι εισπράξεις των ομίλων αυτών από τη λειτουργία των πιο πάνω εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 25ετίας. Να τη λοιπόν πάλι η κόκκινη κλωστή που διαπερνά κάθε σημαντικό θέσπισμα των θεσμικών οργάνων της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Είναι τα κέρδη του κεφαλαίου σε βάρος του λαϊλατημένου εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων, της υγείας τους, του περιβάλλοντός τους. Προβάλλοντας τον παραπάνω σχεδιασμό, η κυβέρνηση τον χρησιμοποιεί και ως άλοθη κατ' εικόνα και ομοίωση της πολιτικής δούρου στην Αττική για να δικαιολογήσει το υγειονομικό και περιβαλλοντικό έγκλημα της ανεξέλεγκτης στην πράξη διάθεσης των αποβλήτων που διατηρείται ατόφια σε πολλές περιοχές της χώρας, με την έολη διαβεβαιώση ότι περιμένετε και σε λίγο, αυτό αποτελεί προσωρινή κατάσταση και σε λίγο θα έχουμε εξυγχρονισμούς. Αυτό είπαμε συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κάθε όμως περίπτωση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εμβληματικό παραμένει το παράδειγμα της χωματερής φυλής στην Αττική που έχει αναγνωριστεί εδώ και μια εφταετία ως μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τουλάχιστον στις επόμενες 3 γενιές. Αυτό αποφάνθηκε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εντελώς υποκριτικά και παραπλανητικά, όπως στη συνέχεια αποδείχτηκε. Μας αρκεί όμως η ομολογία της. Παρακάμπτοντας τη διαχρονική ομερτά, βαριά κουβέντα αλλά για ομερτά πρόκειται, κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αργών, σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις της χωματερής φυλής, οι κομμουνιστές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση εντόπισαν και αποκάλυψαν και με επίσημα στοιχεία το διαχρονικό όργιο των περιβαλλοντικών παραβάσεων που συντελούνται από γεννησιμιούτης με τραγικές επιπτώσεις στην υγεία, στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορέσαμε πέρας η λαϊκή συσπήρωση να αποκαλύψει. Ήδη από το 2006 το Δεκέμβρη με απόφαση του Νομάρχη Αττικής δεν εκδόθηκε, απορρίφθηκε το αίτημα του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων του ΕΣΔΝΑ να δοθεί άδεια λειτουργίας του ΧΙΤΑ, επικαλούμενη απόφαση αυτή σωρία περιβαλλοντικών παραβάσεων. Λειτουργούσε για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι να βγάλει άλλη άδεια η χωματερία αυτή από γεννησιμιούτης. Το Φλεβάρι του 2016 εκδόθηκε πράξη βεβαίωσης παράβασης από το Σώμα Επιθεώρησης Νοτιού Ελλάδος για διαφυγή στραγγισμάτων στο έδαφος εκτός του ΧΙΤΑ και για πλημελή διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Το Γενάρη του 17 έως και το Γενάρη του 18, επί 13 δηλαδή συνεχόμενους μήνες, σύμφωνα με πρόγραμμα αναλύσεων του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης του ΕΣΔΝΑ, διαπιστώθηκαν θηριώδεις υπερβάσεις σε χημικούς και μικροβιολογικούς ρήπους, σε υπόγεια και επιφανειακά νερά περί τη χωματερή εξαιτίας διαφυγής στραγγισμάτων. Νέα ανατριχιατικά ευρήματα αποκάλυψαν οι κομμουνιστές
Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη για τη ρύπανση των υπόγειων νερών περί τυχοματερή φυλής μεταξύ Φλεβάρι 19 και Ιούνιου του 2020, επί 17 συνεχόμενους μήνες, τις οποίες κατέγραψε το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος σε πρόσφατο έγγραφό του. Πέραν αυτών, η σημερινή διοίκηση σε περιφέρεια και έδεσνα, όπως και η προκάτοχός της, κρατούν κλειδωμένα στα συντάρια τους τα ευρήματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της επιδημιολογικής έρευνας που διεξάγεται από το Δεκέμβρη του 2017, πάγιο αίτημα του ΚΚΕ και με ερωτήσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή σχετικά με τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χωματερής στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά δεν τα ανακοινώνουν ακόμα, παρόλες τις επανειλημμένες ερωτήσεις που έχουν γίνει και στη Βουλή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Ενιαίο Σύνδεσμο. Και κάτι ακόμα, διεθνείς επιστημονικές εργασίες, καθώς και τοποθετήσεις επώνυμων Ελλήνων καθηγητών στον τομέα της υγείας, έχουν καταδείξει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιδείνωση της στρωτότητας απέναντι στην COVID-19. Συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάστηκαν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Πρόκειται για πορίσματα που δεν μπορούν παρά να σχετίζονται με το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής αποδείχτηκαν, προσέξτε το αυτό, ευάλωτοι απέναντι στον κορονοϊό σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, με πρώτη να ξεπερνούν πανελλαδικά το όριο των 4.500 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους. Είναι αυτοί που μαζί με τους ρήπους της χωματερής φυλής βομβαρδίζονται και με τα επαέρια διηλυστηρίων της διπλανής τσιμεντοβιομηχανίας, στο καμάρι βιωτίας και άλλων ρηπογόνων μονάδων που κατακλείζουν το Θριάσιο. Και παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κατάπτυστο σχεδιασμό των ΣΥΡΙΖΑ διοίκησης Δούρου, για την υλοποίηση του οποίου συνέπραξαν μαζί τους η Νέα Δημοκρατία και η διοίκηση Πατούλη τον Αύγουστο του 2019, προετοιμάζεται έξαρση του κατασυρωή εγκλήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, με τη διόγκωση του φωνικού χιτάφυλής μέσω ενός τεράστιου και επικίνδυνου πανοσηκώματος που αντιστηρίζεται με ένα φαραωνικό ανάχωμα μύχους 1.500 μέτρων και ύψος που φτάνει μέχρι τα 20 μέτρα. Και όλα αυτά, προσέξτε, για να έχουμε και ένα παράδειγμα αυτών που υπόθηκαν προηγούμενα, σε περιοχή απολύτου προστασίας του όρου σε γάλεο. Φυσικά δεν είναι μόνο η Αττική. Σοβαρά προβλήματα αντιμίζουν πολλές περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους ο Βόλος, η Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Ευρώτας στη Λακωνία, οι περισσότεροι Δήμοι της Ηπείρου, η Κέρκυρα, αλλά και νησιά και περιοχές όπου οι ανεξέλεγκτες χωματερές εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ως χυτά μεταλλάσσονται όταν λειτουργούν σε αιστείες διασποράς τοξικών στραγγισμάτων και όχι μόνο. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το συνοχιζόμενο έγκλημα της καταστροφικής για το περιβάλλον και την υγεία διαχείρισης των αποβλήτων, μαζί και η φυσική και η ηθική αυτοργή του σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάψυξης, γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι, οριμάζει όλο και περισσότερο η απέτηση για την ανατροπή τους. Από εδώ και η δυνατότητα, μα και η ανάγκη για παραπέρα μαζικοποίηση, πιο αποτελεσματική αντίσταση που βλέπουμε ήδη να δυναμώνει σε μια σειρά περιοχές της χώρας με τους κομμουνιστές, τους κνήτες πάντα στην πρώτη γραμμή. Μια τέτοια κινητοποίηση είναι και η συγκέντρωση αγωνιστική συναυλία που οργανώνει αύριο Παγκόσμια Μέρα για το Περιβάλλον στο Σύνταγμα στις 7 το απόγευμα το Συντονιστικό των Σωματείων και Φορέων ενάντια στη χωματερή φυλής, καθώς και άλλες κινητοποιήσεις σε περιοχές της χώρας με αντίστοιχο περιεχόμενο. Ας είμαστε όλοι εκεί. Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Ηλία Τσιμπουκάκη, χημικό μηχανικό,
μέλος του Τμήματος Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής, να μας μιλήσει για την κυβερνητική πολιτική χρήσεων γης στην Αττική. Από το Σούνιο μέχρι το Μεγάλο Λιμάνι και την εμβληματική επένδυση στο ελληνικό Ναδεσπόζη και από το λιμάνι μέχρι της Πειραιός στο κέντρο της Αθήνας, από το Βοτανικό μέχρι τη Φιλαδέλφια και από εκεί στο καζίνο της Πάρνηθας που μεταναστεύει πλέον στα Παιδινά στο Μαρούσι, από τους στήλους Ολυμπίου Διός μέχρι το πεδίο Νάρεος, μια απόσταση όσο διαρκεί ένας μεγάλος περίπατος, αλλά και από τον Ιμητό μέχρι το κτήμα στο Τατόι, έχουμε πλέον μια πείρα από ένα σχεδιασμό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το κεφάλαιο αναπλάθει την Αττική χρησιμοποιώντας το εργαλείο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή την αποτύπωση της αντιλαϊκής πολιτικής στο χώρο. Ο σχεδιασμός αυτός αποτυπώνεται στο νόμο του 2014 για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και της Αττικής, δηλαδή την πηξίδα παρεμβάσεων για τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και τις τοπικές διοικητικές αρχές. Κέντρο της Αθήνας και συνολικά η Αττική προορίζονται να αποτελέσουν διεθνή προορισμό τουρισμού υψηλού επίπεδου, με επέκταση της τουριστικής περιόδου, δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση των αδόμητων αστικών κενών. Στα πλαίσια αυτά, το κράτος, κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές διοικήσεις αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν τις χρήσεις γης, προκειμένου να χωροθετήσουν τις κερδοφόρες επενδύσεις όπου και όπως επιλέγουν οι επενδυτές. Επενδύσεις που μάλιστα βάφονται πράσινες για να χρηματοδοτηθούν με κρατικά ή κοινοτικά κεφάλαια. Γι' αυτό και εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για τα 80% των συνολικών δημοτικών ενωτήτων της χώρας, όπως και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που αφορούν εμβληματικές αστικές αναπλάσεις. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά αναπλάσεις στο κέντρο της Αθήνας, στις αδόμητες εκτάσεις υπό ανάπλαση σε Ελαιώνα και Βοτανικό, στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και την περιοχή του Αγίου Διονυσίου, επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο, με κύρια την εμβληματική στο ελληνικό, την ανάπλαση του Φαλυρικού Όρμου, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και εκτείνεται μέχρι το Σούνιο, όπως ανακοίνωσε άλλωστε χτες ο Πρωθυπουργός, που ενώνει το ελληνικό με το Σούνιο με ποδηλατόδρομο. Τα νέα πολεοδομικά σχέδια έρχονται να προσαρμόσουν τις χρήσεις γης των περιοχών στα σχέδια επενδύσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι παρεμβαίνουν με τη μορφή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των μελετών και των παρεμβάσεων. Για παράδειγμα, στην ανάπλαση στον Άγιο Διονύσιο του Πειραιά, οι εταιρείες ακινήτων που έχουν αγοράσει ή μισθώσει ακίνητα στην περιοχή προχωρούν στην εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών αναπλάσεων για να διασφαλίσουν τις νέες χρήσεις και τους όρους δόμησης. Παραχωρούν ως δωρεά τις μελέτες στο Δήμο, ενώ παράλληλα στη συνέχεια πιέζουν τις κρατικές υπηρεσίες για την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης των πολεοδομικών σχεδίων. Παρέχουν χορηγίες για την υλοποίηση έργων μικρής κλίμακας, ώστε να δημιουργηθούν ελκυστικές περιοχές για νέες επενδύσεις σε γραφειακές, εμπορικές και τουριστικές χρήσεις, αυξάνοντας τις αξίες των ακινήτων στην υποανάπλαση περιοχή. Η κυβέρνηση της Νουδού, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε στην κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, νομοθετούν ώστε να απελευθερώσει από κάθε εμπόδιο, κάθε χρονοφόρα διαδικασία τις επενδύσεις. Και εδώ είναι πρόσφατο το παράδειγμα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος προχώρησε στην κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για έργα που αφορούν αναπλάσεις ή σχεδιασμό αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, ανοίγοντας έτσι διάπλατα το δρόμο για έγκριση μελετών ανάπλασης που θα προσφέρουν έτοιμες οι χορηγοί επενδυτές προς τους Δήμους. Αντίστοιχος είναι ο χαρακτήρας του προγράμματος του Δήμου της Αθήνας με τον τίτλο «Υιοθέτησε την πόλη σου» που απευθύνεται στο κεφάλαιο. Μεγάλοι όμιλοι ως χορηγοί πλήρωσαν τη διαμόρφωση της πλατείας Ομονίας, ενώ η αποδοχή δωρεάς 1 εκατομμύριο ευρώ από την εταιρεία Real Estate που επενδύει στα Εξάρχεια για το λόφο του Στρέφη προϋποθέτει ότι ο Δήμος θα αναλάβει να ολοκληρώσει με δική του δαπάνη τις προτινόμενες από την εταιρεία εργασίες ανάπλασης στο λόφο. Με το μεγάλο περίπατο μπαίνει σε κλειό το κέντρο της Αθήνας προκειμένου να αποστηρωθεί για να παραδοθεί στην ανάπτυξη των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων, με ριζική αλλαγή στις δραστηριότητες και την παραγωγική δομή,
με τον εκτοπισμό των λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν ακόμα στο κέντρο. Το ιστορικό τρίγωνο μετατρέπεται σε προάβλιο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 150 κλινών και των διεθνών αλυσίδων εμπορίου και διασκέδασης. Η πείρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δείχνει ότι τέτοιες αναπλάσεις οδηγούν σε τόσο ψηλές αξίες ακινήτων που οι λαϊκές οικογένειες και η πλειονότητα των μικρών επαγγελματιών του κέντρου στη συνέχεια αναγκάζονται να μετακομίσουν ή να βάλουν λουκέτο. Αποκαλυπτικό είναι το παράδειγμα του Ελληνικού, το εμβληματικό έργο που με σχολαστική επιμονή προώθησαν διαδοχικές κυβερνήσεις όλων των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, με του Παπαδήμου, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Λάος, του Σαμαρά, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και η σημερινή μονοκομματική κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όλοι, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ψήφισαν για να στερήσουν από το λαό της Αττικής τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο 6.000 στρεμάτων πνεύμωνα πρασίνου για αναψυχή και αθλητισμό στο μεγαλύτερο αστικό αδόμητο χώρο της Ευρώπης. Σήμερα δρομολογούν μια πόλη μέσα στην πόλη για λίγους, με πράσινους ουρανοξύστες, με τζόγο και υπερπολιτελείς κατοικίες, με ιδιωτική παραλία και μαρίνα για γιότ, σε ένα τοπίο τύπου Ντουμπάι, με πράσινο προάβλιο, ένα πάρκο όπου τα δέντρα ψηλής φύτευσης θα περιοριστούν σε 668 στρέμματα μόλις. Προχώρησαν μάλιστα σε θέσπιση του ειδικού δικαίου της επένδυσης στο ελληνικό για να παρακάμψουν όλους τους νόμους για τον τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων που εφαρμόζονται στην επένδυση. Αρχικά θέσπισαν το γραφείο του Ελληνικού ως ειδικού χαρακτήρα πολεοδομική υπηρεσία, αποκλειστικά για τη νέα πόλη μέσα στην πόλη, για τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εκεί. Με τροπολογία που ψηφίστηκε μόλις 2 μέρες πριν, το γραφείο Ελληνικού μετατρέπεται πλέον σε ειδικού χαρακτήρα κρατική υπηρεσία, διευκόλυνσης της Λάμδα, υποκαθιστά κάθε άλλη υπηρεσία για την αδειοδότηση και κάθε απαιτούμενη έκδοση διοικητικής πράξης, κατά παρέκκληση της Γενικής Νομοθεσίας. Για τον εκμηδενισμό δηλαδή πρακτικά του χρόνου και συνεπώς κάθε ελέγχου. Από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δασαρχείο, Πυροσβεστική, τον ΕΟΤ, την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, Περιφέρεια και Δήμους. Με την ίδια τροπολογία αλλάζουν οι προϋποθέσεις μάλιστα για να τροποποιούνται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης εντός του τμήματος του πάρκου για την τμηματική εκμετάλλευσή του μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς οι ουσιώδεις αλλαγές εγκρίνονται με απλή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος μακριά από κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν ξεχνούμε φυσικά ότι το δρόμο αυτό έστρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα στηρίζει με ζήλο πλέον την επένδυση του Ελληνικού. Νομοθέτησε για πρώτη φορά τη χωροθέτηση καζίνο εντός του αστικού ιστού, με δώρο μάλιστα ένα δελεαστικό φορολογικό συντελεστή κερδών μεταξύ 8 και 12%. Απελευθέρωσε ταυτόχρονα με ένα σμπάρο 2 τριγώνια το καζίνο στο Ελληνικό, τον Μοχίγκαν Τέρνα, αλλά και τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθα στην περιοχή Αμαρουσίου Χαλανδρίου, με δόμηση ολοκληρωμένου αστικού τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο κτήμα Δηλαβέρη των 40 στρεμάτων ελεύθερης έκτασης. Σε αυτή τη γενική κατεύθυνση, απελευθέρωση των επενδύσεων εντάσσεται και η ανάπλαση στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Το γήπεδο αποτελεί την αρχική μόνο φάση στο μεγάλο επενδυτικό project. Σχέδιο που αποτυπώνεται στις σχεδιαζόμενες αλλαγές της χρήσης γης στην περιοχή από τον άξονα της Εθνικής Οδού μέχρι το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, το άλσος που βεβαίως μετατράπηκε σε πάρκο ώστε να μπορέσει να εμπορευματοποιηθεί η χρήση του, με την υποβάθμιση του δασικού του χαρακτήρα, τη διαμόρφωση ζωνών εμπορικών δραστηριοτήτων για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης στο όνομα της δίθεν αναβάθμισης του πάρκου. Προορίζεται να αποτελέσει το απαραίτητο πράσινο προάβλιο των επενδύσεων στο εμπορικό σύμπλεγμα που θα περιλαμβάνει εκτός από το γήπεδο έναν υπερτοπικό πόλο με υποδομές τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού αλλά και εμπορίου. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, επομένως και οι επενδύσεις αυτές που κατευθύνονται στις αναπλάσεις, δεν στοχεύουν φυσικά αλλά και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν συνολικά τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Μόνο στο στέρεο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας της γης και των μέσων παραγωγής μπορούν να σχεδιαστούν κεντρικά επιστημονικά οι χρήσεις γης με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία.
Οι δυνάμεις του ΚΚΕ ανοίγουν το δρόμο για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική. Βρίσκονται σταθερά μπροστά στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στον αστικό σχεδιασμό στην Αττική και πανελλαδικά. Μπαίνουν μπροστά στη μάχη για ασφαλή υψηλά ποιοτική λαϊκή κατοικία, για γρήγορες ασφαλείς δωρεάν μεταφορές, για δομές πολιτικής προστασίας, μέτρα και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και αντισεισμικής προστασίας, ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής. Για την τελευταία παρέμβαση, καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Γιώργο Τάτσι, μέλος της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής, να μας πει για τις σχετικές με τη σημερινή εκδήλωση αγωνιστικές πρωτοβουλίες στην Αττική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν λίγες μέρες οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της Αττικής γίναμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές με τη μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη. Μάλιστα, η φετινή πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη ήρθε κυριολεκτικά να ολοκληρώσει την καταστροφή από τις πυρκαγιές του 2018 από τη μεριά τότε της Κινέτας, που εξαιτίας της πολύχρονης απουσίας μέτρων αποκατάστασης ή λήψης αποσπασματικών μέτρων, οι κάτοικοι της Κινέτας, αφού πρώτα κάηκαν, είδαν την καταστροφή να έρχεται ξανά δύο φορές από πλημμύρες αυτή τη φορά. Το ΚΚΕ τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στο Σχήνο, στο Αλεποχώρι, στα Μέγαρα. Ήταν από την πρώτη στιγμή στον πλάι των κατοίκων για να σώσουν το βιός τους, για να σώσουν έναν από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που έχουν απομείνει στην Αττική. Είμαστε και σήμερα δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που δίκαια αγανακτεί και αγωνιά ότι σε λίγες εβδομάδες από σήμερα η στάχτη θα γίνει λάσπη. Το μαύρο τοπίο της φωτιάς θα μετατραπεί σε καφέ της πλημμύρας. Πολύ περισσότερα αγωνιά, γιατί πλέον έχει πείρα και ξέρει ότι τέτοιες καταστροφές αντικειμενικά αξιοποιούνται για business διάφορων επιχειρηματικών ομίλων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η εγκληματική πολιτική συνεχίζεται και η μία καταστροφή διαδέχεται κυριολεκτικά την άλλη. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να μένουν άλλο θεατές. Αύριο, 5 Ιούνιου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, εκτός από την εγκληματική πολιτική και τις διαδοχικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων, ο λαός μπορεί να φέρει στο μυαλό του και στιγμές όπως αυτές της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης που εκφράστηκαν τη στιγμή της καταστροφής. Στη Μάνδρα, από την πρώτη στιγμή της πλημμύρας, τα μέλη του ΚΚΕ βρέθηκαν στην περιοχή. Στάθηκαν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και λαϊκές περιουσίες. Αντιμετωπίσαμε το προκλητικό κούνημα του δαχτύλου της ατομικής ευθύνης, πάγια από τακτική όλων των κυβερνήσεων και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δείχνανε με το δάχτυλο το φτωχό και τον εργατόκοσμο που προσπαθεί να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα κεραμίδι, ενώ γνώριζαν ότι πάνω σε ρέματα με δική τους ευθύνη είναι χτισμένες αποθήκες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ακόμα και αμαξοστάσιο του ίδιου του Δήμου της Μάνδρας. Ταυτόχρονα, τα μέλη του ΚΚΕ από κάθε μετερίζη πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής διεκδίκησης και αλληλεγγύης. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια ανθρώπων που δέχτηκαν ή προσέφεραν αλληλεγγύη και λέγανε: «Λασπόσαν τα χέρια μας, λασπόσαν τα ρούχα μας, αλλά δεν λασπόσαν οι καρδιές μας». Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις προσφορές δεκάδων ομοσπονδιών, σωματείων και φορέων από όλη την Αττική που έστελαν στο λαό της Μάνδρας γαλότσες, αδιάβροχα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να δώσουν τη μάχη της αποκατάστασης των ζημιών. Ταυτόχρονα στη Μάνδρα βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι και βοήθησαν στο ξελάσπωμα των σπιτιών και στον καθαρισμό τους, στην επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, μετά από κάλεσμα σωματείων όπως της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής, του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και άλλων. Την ίδια στιγμή, εργατικά σωματεία που δρούν στην περιοχή οργάνωναν σύσκεψη για να συζητήσουν για την οργάνωση του αγώνα και της διεκδίκησης. Απαιτούσαν όλα αυτά που ήταν αναγκαία για το λαό της Μάνδρας εκείνη τη δύσκολη στιγμή, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Από την αναστολή χρεών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και εφορία, μέχρι τη διεκδίκηση αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς. Το σύνθημα «Έργα τώρα αντιπλημμυρικά για να μην πεθαίνει η εργατιά» μπήκε στο στόμα και εξέφρασε χιλιάδες εργατικούς λαϊκούς ανθρώπους. Συγκροτήθηκε επίσης Επιτροπή Αγώνα Επαγγελματιών και Αυτοαποσχολούμενων Μάνδρας, που οργάνωσε κινητοποιούσεις και ζητούσε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των μικρών επαγγελματιών της πόλης. Ίδια εικόνα και στο μάτι με τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά.
Από τη μία, ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Καμένος, που πάνω στα αποκαΐδια κούναγε και πάλι το δάχτυλο στο λαό και δήλωνε προκλητικά. Μετά από μια τέτοια τραγωδία, έλεγε, οι κάτοικοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς και τις οικογένειές τους να μην ακολουθούν τους νόμους και τους κανόνες. Από την άλλη, το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, με μπροστάρι το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, που με δική του πρωτοβουλία στήθηκε στέκη αλληλεγγύης, που έγινε σημείο αναφοράς για το λαό της περιοχής. Το στέκη καθημερινά λειτουργούσε με τη συμβολή δεκάδων εργαζομένων, που όταν σχολούσαν από τη δουλειά τους και το μεροκάματο, έπιαναν βάρδια στο στέκη. Εκατοντάδες ήταν οι οικοδόμοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι φαρμακοποιοί και άλλοι που δήλωναν το όνομά τους για να προσφέρουν τη βοήθειά τους όποιον τη χρειαζόταν. Δεκάδες βανάκια, αυτοκίνητα ξεφόρτωναν κάθε μέρα στο στέκι την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη δεκάδων σωματείων και φορέων της Αττικής. Στο στέκι αυτό της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης συγκροτήθηκε Επιτροπή Πυροπλήκτων, όπου σε στενή συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της περιοχής οργάνωσε τη διεκδίκηση γύρω από βασικές ανάγκες του λαού της περιοχής, όπως την πλήρη κάλυψη από τον ΑΕΔ εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των πυρκαγιών, το πάγωμα των χρεών, την πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα, τον πλήρη καθαρισμό από τα καμένα, κάποια εκ των οποίων ήταν καρκινογόνα, την αποζημίωση στο 100% των ζημιών, ειδικά μέτρα στήριξης για τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής, γενναία χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκτεταμένων αντιπλημμυρικών και αντιπερικών μέτρων στην περιοχή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο λαός μας δεν μπορεί να εφησυχάζει από τα υποκριτικά λόγια που θα ακουστούν και πάλι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Όπως δεν γίνεται να περιμένουμε την επόμενη καταστροφή, έτσι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και στη μόνιμη καταστροφή. Ανάμεσα στη μάνδρα και στο μάτι, εδώ και 60 χρόνια συνεχίζεται ένα έγκλημα διαρκείας για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας, που είναι η χωματερή της φυλής. Ένα έγκλημα που έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών των τελευταίων χρόνων. Εδώ και χρόνια βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της πάλης για να σταματήσουν οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας να ζουν κυριολεκτικά με τον καρκίνο της χωματερής. Το πρόβλημα, βέβαια, δεν αφορά μόνο αυτούς, είναι πρόβλημα όλου του λαού της Αττικής. Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη λογική «μακριά από την πόρτα μου και ας είναι όπου θέλει», που προωθούν και δυνάμεις μέσα στο κίνημα, ή με τη λογική της δίκαιης κατανομής βαρών, που μπορεί να ακούγεται ωραίο στα αυτιά ενός κόσμου, όμως ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπορτα για πολλά εγκλήματα τύπου φυλής μέσα στην Αττική. Επιδιώκουμε σταθερά να εκφράζεται η κοινή πάλη του λαού της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας με τους κατοίκους του Γραμματικού, του Βαρνάβα, του Πειραιά, κόντρα στον κοινωνικό αυτοματισμό που θα διευκόλυνε την εγκληματική πολιτική να υλοποιείται ανενόχλητη. Συμμετέχουμε μέσα σε συλλόγους, σωματεία, φορείς, πρωτοστατούμε στην οργάνωση της πάλης, προβάλλοντας το αίτημα να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα οχητά φυλής, να μην γίνουν νέα εγκλήματα στην Αττική, να σταματήσει κριτήριο στη διαχείριση των απορριμμάτων να είναι το κέρδος των λίγων, με βάση το οποίο προωθείται και η καύση των απορριμμάτων, αλλά να μπει στο προσκήνιο η υγεία και η ζωή του λαού μας. Η σταθερή προσπάθεια, το πλαίσιο πάλης να συζητιέται και να υιοθετείται μέσα σε διοικητικά συμβούλια φορέων του εργατικού λαϊκού κινήματος, σε διοικητικά συμβούλια πολιτιστικών συλλόγων και συλλόγων γονέων, έφερε το αποτέλεσμα μιας σχετικά πολύχρονης κοινής δράσης σωματείων και φορέων, κύρια από τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οι συχνές συσκέψεις σωματείων και φορέων της περιοχής συνέβαλαν στη συζήτηση, τη διαμόρφωση και εξέλιξη του πλαισίου πάλης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες, στην πιο ουσιαστική συμφωνία των μελών των διοικητικών συμβουλίων με αυτό. Η κοινή δράση εκφράστηκε με δεκάδες πολύμορφες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, με συγκεντρώσεις, συναυλίες, αυτοκινητοπομπές, αποκλεισμούς δρόμων, αποκλεισμούς του χιτά φυλής, των γραφείων της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτή η προσπάθεια συνέβαλε αποφασιστικά στη συγκρότηση και τη δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων ενάντια στη χωματερή της φυλής. Η συγκρότησή της αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση του λαού της περιοχής στο μεγάλο αγώνα που δίνει για να υπερασπιστεί την υγεία του, τη ζωή του και το μέλλον των παιδιών του. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για να εκφραστεί μαζικός, ανυποχώρητος αγώνας ενάντια στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς στη διαχείριση των απορριμμάτων, ενάντια στις παγίδες της εξαγοράς και του κοινωνικού αυτοματισμού που στείνουν επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβερνήσεις, περιφέρεια Αττικής και δημοτικές αρχές που τους υπηρετούν.
Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση συναυλία των σωματείων και των φορέων από τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα, τον Πειραιά, την Ανατολική Αττική, θα ακουστεί και πάλι δυνατά το σύνθημα. Όλοι στο δρόμο ξεσηκωμός, εμπόδιο στο έγκλημα θα είναι ο λαός. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, η εκδήλωσή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλούς αγώνες.